Την ΙΤΑ γνώρισε χθες την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Α2 εθνική κατηγορία βόλεϊ η ομάδα του Ακρίτα από την ομάδα της ΕΑΠ Πατρών με 3-0 σετ. Οι γηπεδούχοι είχαν απόντες τους Ζαχαρόπουλο και Τσόνι που ήταν τραυματίας και κατά διαστήματα η τοπική μας ομάδα έπαιξε αρκετά καλό βόλεϊ. Καθοριστική στην εξέλιξη του αγώνα ήταν η έκβαση του πρώτου σετ που έληξε 25-23 υπέρ των Πατρινών και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Είμαστε που είμαστε μερικοί, είμαστε που είμαστε, δεν κάνουμε προπόνηση, έχουμε τραυματισμούς. Αναγκάστηκα και παίξα εγώ, δεν έχω να παίξω. Γενικά δεν πρέπει να παίξω φέτος, αλλά από ό,τι βλέπω, οι καλύτεροι μας παίκτες που φέτος θα κάνανε τη διαφορά, ο ένας θα παίξε λίπερο, αντί για ακραίος ο Μάνος Ξενάκης, παίζει πάρα πολύ καλά βέβαια. Και άλλος δεν ήρθε καν, τον στερηθήκαμε και δεν ξέρω πότε θα ξανάρθει. Απορώ, γιατί αλλιώς σχεδιάζει την ομάδα, έστω και τις δύο προπονήσεις που κάνεις, και αλλιώς γίνονται. Παίξαν φιλικά και παίξαν πάλι ομάδα. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεις μερικές φορές. Να πάμε και πιο συγκεκριμένα. Αν παίζεις φορείς διαγώνιο, δηλαδή το Ζαχαρόπουλο, μοιραία σε κάποιες θέσεις είσαι μπροστά με λιγότερους επιθετικούς. Σε εκείνη τη φάση, τις τρεις θέσεις μας αυτές, μας πίεσαν πολύ με το σέρβις, μας δεκάστηκαν να παίξουν ψηλά μόνο. Και είναι καλή ομάδα, καλή σημαίνει στο μπλοκ και στην άμυνα. Εκεί γινόταν η διαφορά. Είχαμε ευκαιρίες διάφορες, δεν τις κρατήσαμε. Βέβαια, είμαι ευχαριστημένος και από την αγωνιστικότητα και από το πάθος που δείξαμε. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Είναι μια μεγάλη κατηγορία, έχει πολλά παιχνίδια βέβαια. Η ΑΠ είναι καλή και μαχητική ομάδα. Στην παρούσα φάση αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη μας. Εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα αν μαζευτούμε εμείς. Γιατί το βλέπουμε ότι είμαστε και μόνοι μας. Δεν έχει πιστοσύνη, παιχνίδι πρέπει να πάει. Τότε το πήραμε, πάμε για το επόμενο. Θα είμαστε όλοι, ελπίζω να είμαστε όλοι. Να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αν είμαστε λιγότεροι, θα είχαμε λιγότερες πιθανότητες. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ακρίτα και στα παιδιά εδώ που δουλεύουν, αλλά και πάντα στην Καλαμάτα όταν έρχομαι. Νιώθω ιδιαίτερα έτσι χαρά γιατί αγαπάτε το βόλεϊ και εύχομαι κάποια στιγμή να υπάρχει και μια ομάδα στην Α1. Πολύ σύντομα ίσως το δείτε και αυτό, θα το δούμε όλοι δηλαδή. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει ήταν πρεμιέρα, υπήρχε νευρικότητα και στις δύο ομάδες, οι ομάδες δεν είναι ακόμα μονταρισμένες και γι' αυτό είδαμε κατά κάποιο τρόπο πολλά λάθη αλλά και σε μερικά σημεία καλό βόλεϊ. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου και οι δύο ομάδες να παίξουν καλύτερα. Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας μου, ο στόχος είναι παραμονή σίγουρα, γιατί η ομάδα είναι παιδικοεφηβική στο 90%. Δηλαδή αύριο έφνης παίζουν ας πούμε, και εφηβικό πρωτάθλημα. Αποκτήσουν εμπειρίες. Πιστεύω ότι θα δώσουμε μάχη για την παραμονή και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο έρθει. Η άνοδο είναι τέσσερις ομάδες, είναι η ΑΕΚ, η Κίζικος, η Χαλκίδα και ο Εθνικός είναι καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει άλλη ταχύτητα, όπου εκεί μπορώ να πω, ξέρω εγώ, ίσως ο Απόλλωνας είναι μια παραδοσιακή ομάδα της Α2, η Ολυμπιάδα, η Καλαμάτα 80. Και οι υπόλοιπες που μένουν θα παλέψουν, όχι τρίτο, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο με το τρίτο, αλλά είναι και θέμα διάρκειας πώς θα καταλήξουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι τέσσερις ομάδες και οι άλλες οχτώ, με λίγο ας πούμε τις προβάδισμα σε αυτές που προανέφερα, έτσι για την παραμονή. Και δύο παιδιά πήραμε μόνο σε αυτό το παιδικό εφηβικό, ήρθαν δύο παιδιά μόνο στην ομάδα και εντάξει, μια χαρά. Δεν έπαιξαν όλοι οι παιδοέφηβοι σήμερα. Δηλαδή είναι άλλα δύο-τρία παιδιά ακόμα αξιόλογα που λόγω της ροής του παιχνιδιού δεν μπήκαν, αλλά στο μέλλον θα παίξουν και αυτοί. Δηλαδή ο στόχος μας είναι διπλός σαν νέα. Έτσι. Ο πρώτος είναι ας πούμε, να μπορέσουν τα παιδιά να γίνουν καλύτερα, να ανεβάσουν την ποιότητά τους και ο δεύτερος είναι να μείνει ομάδα. Και το ένα συγκοντάρει για το άλλο. Έτσι.